Τουρκίας Γαλατά Σαράι έχει αποφασίσει να τρελάνει την ποδοσφαιρική Ευρώπη και να πρωταγωνιστήσει στο Champions League. Μετά την απόκτηση του Wesley Snyder, ο βαθύπλωτος πρόεδρός της αγόρασε και τον Didier Drogba για τον επόμενο 1,5 χρόνο, βγάζοντας και πάλι τους οπαδούς της Τσιμπόμ στους δρόμους. Τίναξε την μπάγκα στον αέρα και έχει κάνει την ποδοσφαιρική Ευρώπη να παραμιλάει. Μετά τον πάταγο με την απόκτηση του Wesley Snyder σε μια μεταγραφή που άξιζε συνολικά τα 25 εκατομμύρια, η Γαλατά Σαράι προκάλεσε νέο σεισμό μετά τη συμφωνία και με τον Didier Drogba. Καθώς 10 εκατομμύρια ευρώ και μπόνους για 1,5 χρόνο συμβολίου ήταν αρκετά για να πείσουν τον Ιβοριανό να αφήσει την Κίνα. Μετά την κατάκτηση του UEFA το 2000, οι υπόλοιπες παραδοσιακές δυνάμεις της Τουρκίας έκαναν αντεπίθεσή τους. Όμως η ανάλυση της προεδρίας της ομάδας από τον Ουνάλα Ισάλ Μεγιστάνα στον ενεργειακό τομέα το 2011 και η επιστροφή του αυτοκράτορα Φατίχ Τέριμ άλλαξαν τις ισορροπίες. Η Τσιμπόμ ανέβηκε ξανά στην κορυφή του πρωταθλήματος και προκρίθηκε πίσω από τη Manchester United του 16 του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την Σάλκε με τη φιλοδοξία να προκριθεί. Ο Τούρκος επιχειρηματίας με προσωπική περιουσία 1 δισεκατομμύριο ευρώ, που σπούδασε με υποτροφία από έθνη ομάδα, αποφάσισε να τους ανταποδώσει τώρα που έχει την οικονομική δυνατότητα και δεν φύγεται χρημάτων. Δίπλα του μια Ελληνίδα, η συνάδελφος Φανή Γραμματικογιάννη, με την οποία παντρεύτηκε το 2009 και έχει και μια κορούλα. I'm AEK. Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης. I love Galatasaray. I support Galatasaray because of my husband. Εκτός από το ποδόσφαιρο, ο Αϊσάλ ξοδεύει χρήματα και στην ομάδα μπάσκετ, φιλοδοξώντας την καταστήση υπερδύναμη στην Ευρωλίγκα.